Τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπάρκα. Καλημέρα, κύριε Μπάρκα. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε. Να ευχαριστήσω επίσης και να καλημερίσω τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από την αντιπολίτευση. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Γεωργιάδη και θα ρωτήσω, κύριε Γεωργιάδη, πολύ απλά, αν σας ικανοποίησαν οι κυβερνητικές εξηγήσεις για το θέμα χθες στη Βουλή και αν όχι, ποια είναι τα αναπάντητα, κατά τη γνώμη σας, ερωτήματα. Με συγχωρείτε, αλλά ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Υπουργός Άμυνας δεν απήντησαν σε κανένα από τα ερωτήματα. Κατέθεσαν ένα σωρό έγγραφα, άσχετα με αυτό που ρωτάμε, γιατί τα έγγραφα που κατέθεσε ο κύριος Καμένος πιστοποιούν ότι η υπογραφή στην εξουσιοδότηση είναι αληθινή. Δεν πιστοποιούν ότι η εξουσιοδότηση αυτή αφορά σε δέσμευση του κράτους Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, στο τέλος της δευτερολογίας, ο κ. Καμένος του ξέφυγε και είπε δύο πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν περάσει μέσα ψηλά. Το πρώτο, ότι σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας, ο πρέσβης του ζήτησε χρόνο για να του πει αν ισχύει η συμφωνία και σε κάποια στιγμή του είπε ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας, τον κ. Καμένο, για πόσα χρήματα μιλάμε. Και του είπε ο Καμένος 66 εκατομμύρια. Και είπε ο πρέσβης, για τόσα λεφτά πιστεύω να μην υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ο Καμένος εμφανίζει τον πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας μέχρι σήμερα να αγνοεί την ύπαρξη αυτής της συμφωνίας. Μας είπε εδώ ο κ. Καμένος και μας την έδειξε. Επομένως, λέτε, κύριε Γεωργιάδη, ότι το έγγραφο που κατέθεσε δεν αποδεικνύει ότι ήταν εκπρόσωπος του κράτους ο Παπαδόπουλος. Εννοείται πως όχι. Με αυτό είναι το πρόβλημα. Μας κατέθεσαν ένα έγγραφο που λέει ότι ένας αντισμήναρχος αεροπορίας Σαουδικής Αραβίας της Διεθνής Εξοπλισμών έχει δώσει εξουσιοδότηση στον κύριο Παπαδόπουλο να κάνει διαπραγματεύσεις για τα βλήματα. Δεν υπάρχει πουθενά ότι η συμφωνία που υπογράφει ο Παπαδόπουλος και η Ολυμπιακή Τεχνική δεσμεύει το κράτος της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα, και ο Καμένος είπε και το άλλο αμίμητο. Ότι έστειλε επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, όπου του ζήτησε ο Καμένος να πάει η Σαουδική Αραβία να συζητήσουν αυτό το θέμα, και ότι ο Υπουργός Σαουδικής Αραβίας μέχρι σήμερα δεν του έχει απαντήσει καν. Μπορείτε φανταστείτε αυτό, ότι στέλνει ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας σε ομόλογό του επιστολή και ο ομόλογός δεν το απαντάει καν. Και ακούσα εδώ και το χειρότερο, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό ομολογώ ότι εμένα με έχει σοκάρει. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή και τι λέει για να σώσει τον κύριο Καμένο. Ότι ο πρέσβης της Ελλάδος Σαουδική Αραβία και ο πρόξενος Ελλάδος Σαουδική Αραβία είναι προδότες. Ότι δεν δουλεύανε για τα συμφέροντα της ελληνικής δημοκρατίας, αλλά δουλεύανε για τα συμφέροντα ενός άλλου μεσάζοντα, όπως τον είπε. Το άλλο μεσάζον είναι φράση του κυρίου Τσίπρα, ενός ονόματι Σφακιανάκη. Με συγχωρείτε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Είναι δυνατόν να είναι προδότης ο πρέσβης μας στο Ριάντ και να παραμένει στη θέση του? Ή ο πρέσβης μας στο Ριάντ είναι προδότης και πρέπει σήμερα ο κ. Σκοτζιάς να τον αποτάξει από το διπλωματικό σώμα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες? Ή ο πρέσβης μας στο Ριάντ δεν είναι προδότης, όπως τον είπε ο κ. Τσίπρας, και άρα θα πρέπει ο ίδιος να υπερασπίσει τον εαυτό του και το διπλωματικό σώμα την τιμή και την υπόλοιψή του? Πάντως και τα δύο δεν μπορούν ταυτόχρονα να ισχύουν, κύριε Χατζηνικολάου. Πάμε. Άρα, για να κλείσω, ναι, ναι. Για να σώσει τον Καμένο ο κύριος Τσίπρας, έδωσε δωρά και τον πρέσβη και τον πρόξενο μέσα στη Βουλή με τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει από πρωθυπουργό ποτέ στην ιστορία. Πάμε στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μπάρκα. Κύριε Μπάρκα, ακούσατε τις αιτιάσεις του κυρίου Γεωργιάδη, να έχουμε την απάντησή σας. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι από τη χθεσινή συζήτηση και από αυτά που είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, προκύπτει η γύμνια της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της απέναντι στο πολιτικό κοινό το οποίο έχει περιέλθει η Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό διότι αντί να συζητάμε αυτές τις ημέρες την διανομή του πλεονάσματος, το κοινωνικό μέρισμα δηλαδή, δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία επιχειρηματολογεί με βάση πρωτοσέλιδα εφημερίδων, με βάση, αν θέλετε, ενός κατεστημένου, το οποίο αυτό που θέλει να κάνει είναι να ρίξει την κυβέρνηση. Δυστυχώς, αυτό συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Δεν μπαίνουν στην ουσία των πραγμάτων, όπως αυτά απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα εχθές, αλλά παίζουν, αν θέλετε, το παιχνίδι ενός μεσάζοντα στην υπόθεση της πώλησης των βλημάτων. Ενός μεσάζοντα, ο οποίος, ηρίστον παρόντο, διαβάζω σήμερα ότι έχει κάποιες επαγγελματικές σχέσεις με την οικογένεια του κυρίου Μητσοτάκη. Υπό την έννοια αυτή, η Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη, ποιο μεσάζοντα αναφέρεστε? Αντί του κυρίου. Πώς το λένε, τον κύριο Σφακιανάκη. Τον κύριο Σφακιανάκη. Κ.
τι επαγγελματικές είναι τον κύριο Μητσοτάκη. Εξ όσων διαβάζω, κύριε Αντιπρόεδρε, είναι στο ίδιο συμβούλιο, έχει υπάρξει στο ίδιο συμβούλιο με την σύζυγο του κύριου. Όχι, κύριε, ούτε ο Βαξεβάν δεν το γράφει αυτό. Ωραία, ωραία. Άρα... αυτό που γράφει ο κύριος Βαξεβάν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Το αποσύρω. Αυτή η εταιρεία, η Endeavor που λέει, μάλιστα, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μη κυβερνητική της Μέσης Ανατολής και οικονομική κτλ. Η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι είναι στο ελληνικό τμήμα. Ο κύριος αυτός είναι ο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Η Endeavor δεν είναι, η Endeavor, θα μου επιτρέψετε, ναι, δεν είναι εταιρεία, είναι φιλανθρωπικός οργανισμός. Μη κυβερνητικός οργανισμός. Είναι σαν να λέτε, κύριε Μπάρκα. Επιτρέψτε μου, ούτε ένα λεπτό. Είναι σαν να λέτε ότι είναι στην Greenpeace η κυρία Μαρέβα Λεωσκή και είναι στην Greenpeace και ο κύριος Φακιανάκης και έχουν εγκληματικές σχέσεις. Άλλο λέω εγώ, άλλο λέω κύριε Αντιπρόεδρε, επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Αυτό λέω, λοιπόν, ότι με αυτά που κατατέθηκαν εχθές στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό δεν προκύπτει κανένα ζήτημα όσον αφορά την σχέση του κυρίου Παπαδόπουλου και ότι υπάρχει, λέει ο πρέσβης στο Ριάντ, ότι υπάρχει ένας άλλος κύριος, ο κύριος Σφακιανάκης, ο οποίος λέει ότι εγώ έχω σχέση με το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας κτλ. Μα δεν λέει. Όλα από... κύριε Αντιπρόεδρε, με συγχωρείτε. Συγγνώμη, θα πω μετά. Σας παρακαλώ. Ναι, αφήστε τον να ολοκληρώσει και θα σας δώσω το λόγο. Έχουμε χρόνο. Υπό την έννοια αυτή, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που προκύπτει από τη συζήτηση είναι πρώτον, απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα. Δεύτερον, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα έτσι όπως το παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία. Καμιά είδους, αν θέλετε, σχέση υπόκρυψης χρημάτων ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που προκύπτει είναι μια αγοροπολισία βλημάτων. Εντάξει, το πολιτικό κομμάτι θα το δούμε. Όμως η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολά, αυτό που κάνει είναι να, αν θέλετε, να υπερασπίζεται κάποιον μεσάζοντα ο οποίος παρουσιάζεται στον πρέσβη μας στο Ριάντ, ένα, και δύο, να ακολουθεί, αν θέλετε, αντιπολιτικές λογικές με βάση πρωτοσέλιδα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μου επιτρέψετε. Το δεύτερο, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο προκύπτει, δυστυχώς και έχει αναδειχθεί και σήμερα, είναι ότι το Πασόκ και το Ποτάμι αποφασίσανε, οι αρχηγοί τους, αποφασίσανε να δώσουν διαβαθμισμένα έγγραφα στην Βουλή, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Είναι απόρριτα έγγραφα, τα οποία και την ευθύνη προφανώς για την πράξη αυτή την έχουν οι ίδιοι οι οποίοι κάνουν αυτή την πράξη. Άρα εδώ έχουμε ένα κρεσέντο, αν θέλετε, της σύσσωμης της αντιπολίτευσης, οι οποίοι θεωρούν ότι θα βγάλουν κάτι από αυτή την ιστορία. Δυστυχώς για τους ίδιους και ευτυχώς για την ελληνική κοινωνία, πρώτον, δεν υπάρχει καμιά γκρίζα ζώνη, κανένα γκρίζο σημείο στην διαδικασία αυτή. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι κατήγορος σε ζητήματα διαφθοράς, αλλά θα είναι κατηγορούμενη σε ζητήματα διαφθοράς. Θα πρέπει να απαντήσει δηλαδή στα ζητήματα της διαφθοράς η Νέα Δημοκρατία, και το ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός την συζήτηση η οποία θα γίνει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα να σοβαρευτεί. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορούμε να διαφωνήσουμε, αλλά υπάρχουν και ζητήματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά για την κοινωνία και για τα οποία θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Να συζητήσουμε για την οικονομία η οποία πάει καλά, να συζητήσουμε για το κοινωνικό μέρισμα το οποίο πρέπει να δοθεί σε ανθρώπους και ψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και είναι πολύ σωστή η πράξη αυτή, για τα μεγάλα ζητήματα. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε, να μην συζητάμε τα πολύ σοβαρά ζητήματα της χώρας μας πίσω από υποθέσεις τύπους και βορείας όπου δεν υπάρχει κανένα γκρίζο σημείο. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, θα τα πάρω λίγο με τη σειρά για να κατανοήσω όμως τι συμβαίνει. Εγώ ρώτησα χθες τον κύριο Καμένο, γιατί παραπλανήσατε τη Βουλή. Για ποιο λόγο δεν μας είπατε στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2017 ότι η Σαουδική Αραβία θα εκπροσωπηθεί βάσει της εξοδοτήσεως αυτής που παρουσίασε χθες του Μαΐου του 2016 από κάτω κύριο Παπαδόπουλο. Δεν έλαβα καμία απάντηση. Το γιατί ο κύριος Καμένος ήρθε στη Βουλή εξοπλισμό και είπε ψέματα δεν μας το εξήγησε ούτε ο Καμένος το Τσίπας καθόλου. Ήξερε τότε. Φυσικά, από ποιον. Η εξοδότηση είναι το Μάιο του 2016. Μάλιστα. Είναι πριν, λέτε. Είναι πριν, όχι λέω. Μάλιστα. Το χαρτί που κατέθεσαν, λέω. Ναι, ναι. Το χαρτί είναι Μάιο του 2016. Προσέξτε, το αίτημα του πρέσβη που κατέθεσε χθες ο κύριος Τσίπρας ότι μην έχετε εμπιστοσύνη στον Παπαδόπουλο είναι το Νοέμβριο του 2016. Άρα τον Ιανουάριο του 2017 που γίνεται αυτή η επιτροπή. Είναι όλα αυτά γνωστά. Την έκρισή μας είναι γνωστά. Δεν μας λένε τίποτα από όλα αυτά στην επιτροπή. Δεν είπαν καθόλου χθες γιατί μας παραπλάνησαν. Δεύτερον, ρώτησε τον κύριο Καμένο. Βάσει του επίσημου αιτήματος που έκανε η πρεσβεία που ήρθε από τη Σαουδική Αραβία, οι τρεις αξιωματικοί,
στο Πεντάγωνο στο τέλος του 17 του Αυγούστου, η Σαουδική Αραβία ζήτησε 100.000 βλήματα. Βάσει όμως τη συμφωνία που είχαμε υπογράψει εμείς τον κύριο Παπαδόπουλο και που αν είχε καταθέσει την εγγυητική στην ώρα του θα είχε ολοκληρωθεί, θα του είχαμε παραδώσει μέχρι τις 31 Ιουλίου 300.000 βλήματα. Ρώτησε τον κύριο Καμένο, πού θα πήγαιναν τα 200.000 βλήματα που εμείς θα δίναμε στον Παπαδόπουλο, αλλά δεν θα έπαιρνε η Σαουδική Αραβία. Σε αυτό ο κύριος Καμένος δεν απήντησε τίποτα. Προσέξτε όμως, κύριε Χατζηνικολάου, ποια είναι η διαφορά. Το κάθε βλήμα G2G, government to government, κοστίζει περίπου $240 το ένα. Το κάθε βλήμα στη μαύρη αγορά φτάνει μέχρι $1,500 το ένα. Άρα εδώ στα 200.000 βλήματα ξεπερνούν σε αξία με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς στη λαθρέα αγορά τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Όταν λοιπόν μου λέτε μένα ότι ένας άνθρωπος ονόματι Παπαδόπουλος, για τον οποίο υπήρχαν ενστάσεις από τον πρέσβη μας πριν συνέλθει η Επιτροπή και για τον οποίο η κυβέρνηση αποφάσισε να αποκρύψει από την Επιτροπή την παρουσία του και να μην καταθέσει τα έγγραφα που μας καταθέσανε χθες στη Βουλή τον Ιανουάριο και κλεισμένο των θυρών και απόρριτα και ό,τι άλλο θέλανε όπως έχουν γίνει για άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Μας το κρύψανε. Και ότι βλέπω τώρα ότι ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη αμετάκλητα ως λαθρέμπορος όπλων θα είχε στα χέρια του λόγω της ελληνικής κυβερνήσεως 200.000 πυρομαχικά, δηλαδή πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ να μοιράσει. Με συγχωρείτε κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δικαιούμαι, αφού δεν έλαβα καμία απάντηση χθες ούτε από τον κύριο Καμένο ούτε από τον κύριο Τσίπρα, τότε εδώ υπάρχουν μίζες και δεν μπορεί την ώρα που κόβει συντάξεις και την ώρα που το παίζεις φιλάνθρωπος και φίλος των φτωχών με τα πουρα να έρχεσαι στη Βουλή και να συγκαλύπτεις τις μίζες. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας από χθες αποφάσισε να μπει στο κάδρο της μίζας. Τον προειδοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης. Αγαπητέ κύριε Τσίπρα, του είπε, εάν πάρει την ευθύνη, να ξέρεις ότι εγώ όταν γίνω πρωθυπουργός, γι' αυτό θα κάνω εξεταστική επιτροπή. Και σήμερα το πρωί, κύριε Χατζηνικολάου, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε αίτημα στην Επιτροπή Εξοπλισμών. Τι πράγμα, να φέρουμε στην Επιτροπή και τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Σφακιανάκη και τον πρέσβη μας στο Ριάντ και τον ταξίαρχο Παπαδάκη που έγινε η φασαρία με τους αξιωματικούς του Σαουδάραβες τον Αύγουστο και όποιον άλλον θέλει κυβέρνηση. Κύριε Μπάρκα. Αφού δεν έχουν να φοβούνται τίποτα, γιατί δεν τους καλούμε στη Βουλή να μας πούν τι έγινε. Κύριε Μπάρκα. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτά που ακουστήκαν από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ σοβαρά. Κατηγορεί τον πρωθυπουργό της χώρας ότι παίρνει μίζες. Είναι κύριος τον λόγο του. Φαντάζομαι ότι συμφωνεί και δεν είπα ότι πήρε μίζες, κύριε Τσίπρα. Δεν βάζω στο όνομα. Κύριε αντιπρόεδρε, αφήστε με να πω κάτι. Κάτι σα παρακαλώ. Δεν έχω, τα πήρα, δεν έχω διακόψει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Πάντως είπατε κύριε Γεωργιάδη, είπε ο κύριος, αν μου επιτρέπετε κύριε Μπάρκα, είπατε κύριε Γεωργιάδη ότι μπαίνει ο Πρωθυπουργός στο κάδρο της μίζας. Τι θα πει αυτό. Είναι κύριος τον λόγο του. Ελπίζω να μην συμφωνεί η σύσσωμη ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της, ότι ο πρωθυπουργός της χώρας παίρνει μίζες. Δεν είπα ότι παίρνει, αυτό είναι, το δούμε στην δικαιοσύνη. Κύριε αντιπρόεδρε, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα ούτε ένα λεπτό. Αλλά μην βάζετε στόμα πάνω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το αν παίρνει, είπατε αυτά που είπατε, αντιλαμβάνουμε τη δυσκολία, αλλά να αντιλαμβάνεστε και ότι ξεστομίζετε και εσείς για τον πρωθυπουργό. Για τα 200.000 βλήματα θα μας πείτε κάτι. Τώρα χάνουμε χρόνο. Κύριε Χατζηνικολάου, μπορώ να έχω το λόγο σας, παρακαλώ. Ναι, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, αλλά γι' αυτό όμως, γενικά. Αυτή λοιπόν είναι η γύμνια της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα μας κουνάει το δάχτυλο. Δεν κρυβόμαστε και θα δεν έχουμε να κρύψουμε απολύτως. Δεν είστε άγιοι. Αυτά αφήστε που ξέρατε. Ακούστε κύριε Αντιπρόεδρε. Ακούστε κύριε Αντιπρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Εάν έτσι αντιλαμβάνεστε το δημοκρατικό δικαίωμα, την δημοκρατία να μην μιλάει. Να μην μιλάει η κυβέρνηση, συγχαρητήρια. Όμως είπατε αυτά που είπατε. Ελπίζω να μην χαρακτηρίζουν την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Πρωθυπουργός παίρνει μίζες και ότι μπαίνει στο κάδρο μίζων. Εμείς κύριε Αντιπρόεδρε, δεν κρυβόμαστε και θα παρουσιάζουμε όλα τα στοιχεία στην ελληνική κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνω τον βατερλό το οποίο υποστήκατε στην Επιτροπή να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί. Παρακαλώ, μην μιλάτε παράλληλα. Παρακαλώ. Καταλαβαίνω τον βατερλό που υποστήκατε εχθές. Δεν θα γίνετε κατηγορός, κατηγορούμενοι είστε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας για διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχετε απαντήσει ακόμα. Δεν αλλάζετε έτσι το μάρι.
είστε, και συγγνώμη για την έκφραση αυτή, είστε το ίδιο πολιτικό σύστημα το οποίο έχει κυβερνήσει τη χώρα και μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Είστε οι ίδιοι ακριβώς. Δεν έχετε αλλάξει τώρα αντιλήψεις. Υπό την έννοια αυτή, εάν θέλετε να παραπλανήσετε τον κόσμο, εμείς δεν θα μπούμε, και την κοινωνία, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνιδάκι. Δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνιδάκι. Απαντήθηκαν όλα από τον Πρωθυπουργό. Μισό λεπτό να ολοκληρώσει ο κύριος Μπάρκας και θα απαντήσετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ακούστηκε από τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρωθυπουργός της χώρας της Ελλάδας παίρνει μίζες. Συγχαρητήρια στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Συγχαρητήρια σε όλους όσους υπερασπίζονται τον Αντιπρόεδρο. Ελπίζω της Νέας Δημοκρατίας, ελπίζω να μην είναι η κύρια άποψη της ηγεσίας. Και θα απαντηθεί σήμερα αυτό. Θα απαντηθεί σήμερα αυτό. Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ δεν είπα ότι ο Πρωθυπουργό. Απολύτως και το είπατε. Λοιπόν, παρακαλώ, αφήστε κύριε Μπάρκα να απαντήσει. Είπα, μπήκε στο κάδρο τη μίζα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δηλαδή, ότι ο Πρωθυπουργό αποφάσισε χθε. Είναι για διακόπτη τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Χατζηνικολάου, παρακαλώ, κύριε. Ναι, είναι η άποψη τη Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο θέλετε να ακούσετε. Λοιπόν, αφήστε να ολοκληρώσω επιτέλου. Λοιπόν. Είπε Νέα Δημοκρατία, δεν το πω ο Γεωργιάδης, το πεχθάς ο Μητσοτάκης στη Βουλή, αν δεν το άκουσε ο κύριος Μπάρκας. Ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να συγκαλύψει την υπόθεση αυτού του σκανδάλου και ανακοίνωσε ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή ότι όταν γίνει πρωθυπουργός θα κάνει εξεταστική και αν αυτή η υπόθεση οδηγεί στο ειδικό δικαστήριο, όποιος είναι εμπλεκόμενος θα πάει στο ειδικό δικαστήριο. Εμείς, αυτή είναι η θέση Νέα Δημοκρατίας, κύριε Μπάρκα. Κύριε Γεωργιάδη, δεν θα μας εκβιάζετε. Δεν θα σας εκβιάζουμε. Είστε η πόλη της Νέας Δημοκρατίας. Είστε η πόλη της κοινωνία. Είστε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Είστε η πόλη της κοινωνία. Δεν θα σας εκβιάζουμε κιόλας. Ούτε το πολιτικό σχόλιο θα εκβιάσετε. Αυτά συνέβαιναν. Παρακαλώ, μην μιλάτε παράλληλα. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε. Κύριε, δεν θα ήθελα να διακόψω την εκπομπή σας, παρακαλώ. Παρακαλώ, το λόγο έχει ο κύριος Γεωργιάδης και όταν ολοκληρώσει ο κύριος Μπάρκας. Έθεσα στην εκπομπή σας ένα ερώτημα για τα 200.000 βλήματα. Όπως δεν απήντησε τίποτα για τα 200.000 βλήματα ο κύριος Μπάρκας εδώ, παρά μόνο με φωνές και λάσπες, έτσι δεν απήντησε για τα 200.000 βλήματα ούτε ο κύριος Καμένος, ούτε ο κύριος Τσίπρας. Έθεσε ένα δεύτερο ερώτημα. Εάν θα κάνει κάτι ο κύριος Κοτζιάς για τον πρέσβημα στη ιστορία που τον κατηγόρησε ο πρωθυπουργός χθες για προδότη. Εάν θα τον αφήσει στη θέση του ή όχι. Δεν έλαβα καμία απάντηση. Έθεσε ένα ερώτημα. Εάν θα αποδειχθούν το επίσημο αίτημα της Νέας Δημοκρατίας να έρθουν στην Επιτροπή Εξοπλισμών και κλεισμένων των θυρών όλοι οι εμπλεκόμενοι για να μάθουμε τι έχει στριμνεί στα αλήθεια. Δεν άκουσα απολύτως τίποτα. Έθεσα το ερώτημα. Πώς γίνεται να λέει ο κ. Καμένος στη Βουλή ότι έστειλε επιστολή στον ομόλογό του Σαουδική Αραβία και δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία απάντηση. Θα το βρείτε στη δευτερολογία του κυρίου Καμένου, γιατί ακούω ότι έμειναν λέει σκιές. Πώς έμειναν ποια σκιά, όταν λέει ο Υπουργός Άμυνας ότι έχω στείλει επιστολή στον ομόλογό μου να μου πει αν ισχύει αυτή η συμφωνία και ο ομόλογός μέχρι σήμερα δεν μου έχει απαντήσει. Υπάρχει καμία σκιά. Η μία απάντηση του Υπουργού της Σαουδικής Αραβίας είναι απλώς και μόνο για να μην δημιουργηθεί διπλωματικό θέμα με την Ελλάδα. Γιατί αν υπήρχε συμφωνία, θα απαντούσε ο Υπουργός Αδικής Αραβίας, βεβαίως και υπάρχει συμφωνία, θα την τηρήσουμε. Ή υπήρχε, αλλά τώρα έχει χαλάσει. Εδώ μας λέει ο Καμένος ο ίδιος, χθες στη Βουλή, κύριε Χατζηνικολάου, ότι έστειλε επιστολή στον Υπουργό της Αδικής Αραβίας και ο Υπουργός δεν του απαντάει. Για ποια γνήσια της υπογραφής και πιστοποιητικά συζητάμε. Εδώ μιλάμε για τον Υπουργό προς τον Υπουργό. Σε όλα αυτά λοιπόν τα ερωτήματα που σας είπα, δεν έλαβα ούτε χθες στη Βουλή, ούτε σήμερα από τον κύριο Μπάρκα καμία απάντηση. Κύριε Μπάρκα, άρα λοιπόν με συγχωρείτε. Βάλτε μια τελεία. Έχω σοβαρές αμφιβολίες για το πού θα πήγαιναν οι μίζες. Δύο λεπτά ο κύριος Μπάρκας για να κλείσουμε. Κύριε Μπάρκα. Επιστρέφω όλη την φρασιολογία στον κύριο Αντιπρόεδρο. Το ξαναλέω, ελπίζω να μην είναι η άποψη της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της ότι ο Πρωθυπουργός μπαίνει στο κάδρο των μιζών. Είναι πολύ σοβαρή κατηγορία, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που ακούστηκε. Όλα τα ερωτήματα τα οποία έθεσε η επίκαιρη επερώτηση της Νέας Δημοκρατίας απαντήθηκαν χθες πλήρως στη Βουλή. Δεν άφησε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας κανένα κενό όσον αφορά τα ερωτήματα τα οποία είχαν τεθεί στην επίκαιρη ερώτηση. Από εκεί και πέρα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πάρα πολύ σοβαρό εμείς να εκβιάζει ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και να απειλεί τον Πρωθυπουργό της χώρας για ειδικά δικαστήρια. Δεν εκβιαζόμαστε,
Δεν κρυβόμαστε, είμαστε παρόντες. Υπερασπιζόμαστε την κοινωνία και όχι αυτούς που υπερασπίζεται το παρακράτος, αν θέλετε, που υπερασπίζεται η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς για ένα ιστορικό κόμμα, για ένα ιστορικό κόμμα στην χώρα μας έχει καταντήσει εκεί που έχει καταντήσει. Δυστυχώς έχουν καταντήσει εκεί που έχουν καταντήσει. Να μην μας συμφίσετε. Αλλά από εκεί και πέρα, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν σας διακόπτω. Παρακαλώ, παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Συγχαρητήρια πραγματικά. Συγχαρητήρια πραγματικά. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα που έχει συμβεί σήμερα. Πολύ σοβαρό. Και ελπίζω να μας ακούνε διάφοροι. Έχετε ξεπεράσει όλα τα όρια. Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Κατηγορείτε τον πρωθυπουργό της χώρας ότι παίρνει μίζες. Θα φέρω τον πρόεδρο για το σπίτι. Όπως κατηγορούσατε για το γραφείο του κυρίου Παπά και του κυρίου Σπίρτζη, τα πέραν όλα ψεύτικα. Είναι δυνατόν να πέφτετε σε αυτό το επίπεδο, επειδή έχετε κενό, πολιτικό κενό. Και συγγνώμη για τις φωνές. Αλλά δεν μπορεί κανένα να αντιδράσει κανείς διαφορετικά. Κύριε, σας ευχαριστώ θερμά. Κενό. Σημειώνω τις ερωτήματά μου και ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Πραγματικά ελπίζω να ακούνε οι αρμόδιοι και να επέμβουν σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε ξεφύγει πλέον σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.